Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 27 Οκτωβρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Πάμε λοιπόν να δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα γεγονότα όπως προκύπτουν στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, βεβαίως στην χώρα και διεθνώς. 2-2-4-10-0-0-31-20 το τηλέφωνο μας. Επαναλαμβάνω 2-2-4-10-0-31-20. Επίσης τα δύο email του σταθμού της εκπομπής, καταρχήν ξεκινώντας από το μαζί στις 3@gmail.com και ένα δεύτερο αντίστοιχο που είναι το aegeotvrodos@gmail.com. DJA 1030, Κοσμοτέ 651 και βεβαίως μέσα από το ίντερνετ, από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr υπάρχει εφαρμογή του live streaming. Σε τίτλους η σημερινή επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει η αγωνία για το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Ανανησεί το επίπεδο, αυτός θα είναι ο νέος καθορισμός σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη. Στο επίπεδο 2 βρίσκεται και η Ρόδος αλλά και η Κος, ενώ από ένα κρούσμα υπάρχει στα δύο αυτά νησιά. Στην ακύρωση των στρατιωτικών ασκήσεων προχώρησε τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία βεβαίως. Έχουμε τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, τον Σεργέι Λαυρόφ στην Αθήνα, όπως επίσης σε εξέλιξη αυτή η τριμερής των χωρών, δηλαδή Ελλάδας, Ισραήλ και βεβαίως Κύπρου στην Αθήνα. Σε κίνδυνο, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου υποστηρίζει ο τέος αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος βάλει κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη. Καμπανάκι για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στο Νότιο Αιγαίο, Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη. Αυτά λοιπόν ως μια πρώτη εικόνα της επικαιρότητας. Θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε στην συνέχεια και θέματα που αφορούν και την Ρόδο, αφορούν βεβαίως και για τα υπόλοιπα νησιά, όπως επίσης να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε στο διήμερο των εκδηλώσεων για τον Δημήτρη Κρεμαστενό και να δούμε κάποια αποσπάσματα από αυτές τις εκδηλώσεις. Όπως επίσης θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κάνουμε μια προσέγγιση σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανέμεναν πάρα πολλοί επαγγελματίες στην περιοχή μας, το περίφημο πρόγραμμα Νησίδα. Για το πρόγραμμα αυτό υπήρξε, αν θέλετε, και μια σφοδρή αντιπαράθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να δούμε επί της ουσίας πώς λειτουργεί, ποια είναι η διαδικασία, ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, τι χρειάζεται να γίνει και πώς ουσιαστικά μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα ως μια πολύ μεγάλη βοήθεια για την τοπική επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε από αυτό το απρόπτωτο γεγονός που είχαμε. Αναζητείται βέβαια η αλήθεια δηλαδή με την σύγκρουση του εμπορικού φορτηγού με κοντέινερ εμπορικό πλοίο με το ναρκοαλλιευτικό, το Καλυψό, στον Σαρωνικό δηλαδή, ουσιαστικά πριν από το λιμάνι του Πειραιά. Είχαμε αυτές τις πολύ περίεργες εικόνες, διότι η ώρα ήταν νωρίς το πρωί, δηλαδή δεν ήταν σκοτάδι. Άρα λοιπόν υπήρχε μία εικόνα, ψάχνουν να βρουν τα αίτια. Να δούμε λοιπόν καταρχήν πώς μεταφέρεται έτσι, το καλυστό, το οποίο μεταφέρεται εκεί από ειδικό πλοίο, από το ρημουλκό δηλαδή, ρημουλκείται ουσιαστικά και βεβαίως ένα πολύ ιδιαίτερο πλοίο, δεν είναι καθαρά δηλαδή μέταλλο, είναι αυτό το σύνθετο δηλαδή, όπου έχουν συνήθως αυτά τα νέα πλοία, εξού και αποκόπηκε η πρίμνη δηλαδή. Υπάρχει τώρα, καταλαβαίνω, μία ιδέα σε εξέλιξη και βεβαίως απορούν όλοι και κυρίως απορούν οι άνθρωποι της θάλασσας πώς είναι δυνατόν 7,5 ώρα το πρωί δηλαδή να συμβεί ό,τι συνέβη. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι δεν υπήρχε πλοηγός. Ο πλοηγός αποχώρησε πολύ γρήγορα από το πλοίο δηλαδή πριν περάσει αυτό το κρίσιμο, αν θέλετε, στάδιο και να μπορεί ουσιαστικά να ταξιδέψει. Οπότε μπαίνει και ένα θέμα τι έκανα στην γέφυρα και στο πολεμικό. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχει βεβαίως και η αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο θα ακούσουμε τον κύριο Πέτσα αμέσως μετά δηλαδή, όπου ζητείται να μάθουν λεπτομέρειες
για τα αίτια της σύγκρουσης του εμπορικού πλοίου Merchant Legiston με το ναρκοθερευτικό καλλιστό του πολεμικού ναυτικού. Είναι ένα περίεργο περιστατικό, διότι με βάση ουσιαστικά την δομή, την χρησιμότητα και αν θέλετε το στόχο του πλοίου, το ναρκοθερευτικό είναι ένα πλοίο το οποίο μπορεί γρήγορα να κάνει μανούβρες για να μαζεύσει και νάρκες. Είναι ένα θέμα δηλαδή πώς ουσιαστικά συνέβη αυτό το ναυτικό ατύχημα, δύο τραυματίες, νομίζω ότι άνθρωποι βρέθηκαν στη θάλασσα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η πρώτη αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Στέλιο Πέτσα, μιλώντας σήμερα το πρωί στο News, ήταν δεν απατώμε. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι ένα θαύμα ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Και θα είναι ένα δεύτερο θαύμα αν καταφέρουμε να ρημουλκίσουμε το σκάφος του πολεμικού μας ναυτικού πίσω στον ναύσταθμο. Ήταν πραγματικά απορίας άξιων πώς έγινε αυτό το περιστατικό από ένα φορτηγό πλοίο πορτογαλικής σημαίας με πολωνό πλοίαρχο, το οποίο δεν είδε το δικό μας πολεμικό σκάφος και στην ουσία έπεσε πάνω του, σχεδόν ανέβηκε πάνω του. Με αποτέλεσμα, όπως έχετε δει και εσείς στα πλάνα, ένα πολύ μεγάλο μέρος του πίσω μέρους του πλοίου να έχει καταστραφεί και πραγματικά κάνουμε ό,τι προσπάθεια γίνεται και πάνω από τις ανθρώπινες προσπάθειες να στεγανοποιήσουμε ό,τι μπορούμε και να το ρημουλκίσουμε πίσω στον ναύσταθμο. Ήταν 27 άτομα επάνω, τα 4 έχουν μείνει για να συνδράμουν τις προσπάθειες ρημούλκησης. Τα υπόλοιπα 23 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, στο ναυτικό νοσοκομείο Αθηνών. Οι δύο φέρουν κάποια τραύματα, οι υπόλοιποι είναι καλά στην υγεία τους. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση για αυτό το ναυτικό ατύχημα. Παραλαμβάνω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι, πώς, γιατί. Διότι επαναλαμβάνω και το ναρκοαλυφτικό, θηρευτικό δηλαδή, είναι ένα ιδιαίτερο πλοίο, είναι ένα ιδιαίτερο σκαρί το οποίο πρέπει να έχει μια πολύ μεγάλη ευελιξία δηλαδή. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Πώς έγινε αυτό το ατύχημα? Το άλλο ήταν σχεδόν 300 μέτρα, αν θυμάμαι καλά από τα πρώτα στοιχεία, 266 μέτρα δηλαδή, χωρίς βεβαίως τον πλοηγό, διότι αυτό ισχύει όταν κανείς πλησιάζει τα λιμάνια, είτε εάν πηγαίνει για να προσδέσει, είτε σε μια διαδικασία αποχώρησης, δηλαδή αναχώρησης των πλοίων από τα λιμάνια. Αλλά είναι ένα ιδιαίτερο θέμα για το οποίο ακούω πάρα πολλά από το πρωί από ναυτικούς. Λοιπόν, τώρα να φύγουμε να πάμε στα εθνικά θέματα και να ξεκινήσουμε από την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον διπλωμάτη τον Ρώσο, Αλεπού δηλαδή, ουσιαστικά παλιός διπλωμάτης, πάρα πολύ έμπειρος, ο Σεργέη Λαυρόφ. Να δούμε λοιπόν τι υπόθηκε και από τον Πρωθυπουργό, ποια ήταν η πρώτη απάντηση και του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών για κυρίως αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Κύριε Υπουργέ, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα ως εκπρόσωπο της φίλης Ρωσικής Ομοσπονδίας, με το λόγο της οποίας οι Έλληνες συνδέονται με ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς αιώνων. Αλλά σας καλωσορίζω βέβαια και ως πολύπειρο διπλωμάτη, του οποίου η δράση διατρέχει τις τελευταίες δεκαετίες. Συναντιόμαστε, η αλήθεια είναι, σε μια δύσκολη συγκυρία, καθοριστική, καθώς η χώρα μου, η Ανατολική Μεσόγειος, ο Νότιος Κάυκασος, η ευρύτερη περιοχή μας, είναι μια περιοχή στην οποία δοκιμάζεται η διεθνή σταθερότητα. Και θα έχω την ευκαιρία στις συνομιλίες μας να σας ενημερώσω για την δράση της γειτονικής Τουρκίας, η οποία δυστυχώς ρόλο ταραξία καταπατά την διεθνή νομιμότητα, ναρκοθετώντας την ειρήνη σε πολλά ευαίσθητα σημεία του χάρτη. Και βέβαια κάτι το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι περιβάλλει αυτήν την επιθετική της δράση με έναν θρησκευτικό μανδύα, καθιστώντας έτσι ορατό τον κίνδυνο για την αρμονική συνύπαρξη λαών και θρησκειών. Και πιστεύω ότι είναι προς το αμοιβαίο μας συμφέρον να ελέγξουμε τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές και να θυμίσουμε σε όποιον τις ασκεί τα πραγματικά του όρια. Η Ελλάδα τάσεται σταθερά, κύριε Υπουργέ, με το μέρος του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων, όπως και των δαλών καλής γειτονίας. Το αποδείξαμε αυτό έμπρακτα, υπογράφοντας συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Και πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτό
Με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Και πρέπει να σας πω ότι άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση, κύριε Υπουργέ, και την πρόσφατη υπενθύμησή σας ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια αποτελεί αναφέρετο κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους. Η Ελλάδα, το έχουμε ξανασυζητήσει, προφανώς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μας εμποδίζει όμως, κύριε Υπουργέ, να διευρύνουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τη Ρωσία. Καθώς μάλιστα πλησιάζει η εμβληματική επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στην οποία η χώρα σας βοήθησε καθοριστικά. Άλλωστε το 2021 είναι έτος ιστορίας Ελλάδος και Ρωσίας. Και η διπλή αυτή γιορτή θα μας προσφέρει μια ευκαιρία να θυμηθούμε τις στιγμές που συμπορευτήκαμε στο παρελθόν, αλλά να οικοδομήσουμε και αυτές που θα μας συνοδεύουν στο μέλλον. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας συναντήσω κατά την επίσκεψή μου στην Ελλάδα. Εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ τις σχέσεις μας που έχουν πολύ βαθιές ρίζες στην ιστορία στο βάθος των αιώνων και βεβαίως τη σύνδεση που έχουν οι χώρες μας στο ιστορικό και πνευματικό επίπεδο. Και βεβαίως θερμά και ενεργά υποστηρίζουμε την επιθυμία σας να γιορτάσετε με τον δέοντο τρόπο την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Και σήμερα με τον συναδελφό μου, τον Νίκο Δέντη, υπογράψαμε το κοινό μνημόνιο για τη διεξοδική του έτους ιστορίας το 2021, για το οποίο συμφωνήσατε με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Προγραμματίζεται πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που ελπίζω θα έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο για τους ιστορικούς και αρχαιολόγους αλλά και για το ευρύτερο κοινό των φορών. Λοιπόν, αυτά από την συνάντηση Μητσοτάκη-Λαυρό. Βεβαίως υπάρχει ένας ιστορικός, αν θέλετε, θεμελιώδης κανόνας συνεργασίας, σύμπραξης αυτών των δύο χωρών, αλλά υπάρχουν και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία με αφορμή, αν θέλετε, τον ρόλο το οποίο αναζητεί η Ρωσία διά της Εκκλησίας της στην λογική της, αν θέλετε, αντίληψης περί Τρίτης Ρώμης. Έτσι να τα λέμε και όλα αυτά. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ περίεργος ενίοτε και ο ρόλος της Ρωσίας ό,τι για να κάνει με το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Νομίζω ότι καλό είναι αυτά να τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν έχουμε ακύρωση των ασκήσεων, αυτό ουσιαστικά, συμφωνήθηκε δηλαδή, στο πλαίσιο του περίφημου MOU δηλαδή, το οποίο είχαν συμπογράψει το 1988, τότε ως Υπουργείο Εξωτερικών ο Κάρολος Παπούλιας και ο Μεσούτ Γκελμάς, δηλαδή στις ελληνικές επετείους και τα λοιπά και στις εορτές να μην έχουμε ένταση μεταξύ δύο χωρών και τα λοιπά και τα λοιπά, και αυτά με αφορμή και την ένταση η οποία δημιουργείται το τελευταίο χρονικό διάστημα με το Roots Race να κάνει διάφορα δρομολόγια και διάφορες απλόες έτσι στην Ανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως αυτό συμφωνήκε, τώρα κατά πόσο γίνεται ένα θέμα βλέποντας και πλάνα από το Roots Race, το οποίο μάλιστα την Δευτέρα είχε φτάσει σε μια πολύ μικρή απόσταση και από τις ακτές της Ρόδου. Και υπάρχει ένα θέμα τελικά, τι σκοπεύουν να πράξουν οι Τούρκοι, διότι είχε μια κατεύθυνση προς την Αίγυπτο, τελικά έκανε μια στροφή, επιστρέφει και έχει μια πορεία βόρειο-ανατολικά δηλαδή, μέσα στην περιοχή την οποία είχαν δεσμεύσει παρανόμως με ναύτεξη έως τις 4 Νοεμβρίου οι Τούρκοι. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, σε πολύ μικρή απόσταση από τα παράλια της Ρόδου, σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή, συνοδεία βέβαια των τουρκικών πολεμικών πλοίων και βεβαίως σε απόσταση ασφαλείας και τουρκική φρεγάτα σε ρόλο οπισθοφυλακής που συνοδεύει το ερευνητικό σκάφος, ενώ τα υπόλοιπα πολεμικά πλοία του τουρκικού στολίσκου έχουν κατεύθυνση προς τα τουρκικά παράλια. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα θέμα. Τελικά τι θα κάνουν οι Τούρκοι, ή αν τελικά αποφασίσουν να περάσουν την κόκκινη γραμμή του 28ου Μεσημβρινού, είναι οι περίφημες συντεταγμένες πάνω στις οποίες έγινε η οριοθέτηση προσφάτως δηλαδή μεταξύ της χώρας μας και της Αιγύπτου. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Χρειάζεται μια ειδική προσέγγιση από ανθρώπους που γνωρίζουν. Ελπίζω τις ερχόμενες μέρες να έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με ειδικούς για το θέμα αυτό, καθηγητές δηλαδή και ειδικούς γεωπολιτικούς αναλυτές για το θέμα που το πάνε οι Τούρκοι, ποιες είναι οι λεπτομέρειες, τι γίνεται με την περίφημη επίρρεια δηλαδή την μερική που αφορά ουσιαστικά την περιοχή της Ρόδου, τι γίνεται και γιατί έμεινε εκτός
το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Το ερώτημα παραμένει τελικά αν το Καστελόριζο ανήκει στο Αιγαίο. Είναι μια ιστορία η οποία καλά κρατεί. Και βεβαίως τι θα γίνει με τις περίφημες αποφάσεις, τις οποίες δεν έχουμε πάρει, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που υποστηρίζουν ότι είναι ώρα να έχουμε την επέκταση, αυτό που λέγεται και ξαναλέγεται δηλαδή και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Δένδια, επέκταση δηλαδή στα 12 ναυτικά μίλια, εκεί που υπάρχει δυνατότητα, γιατί μέσα στο Αιγαίο είναι αρκετά δύσκολο. Υπάρχουν όμως περιοχές. Λοιπόν, να δούμε το χάρτη με το στίγμα του Roots Race, διότι όλοι το Roots Race παρακολουθούμε δηλαδή μέσα από το σύστημα εντοπισμού των πλοίων, όποτε οι Τούρκοι έτσι έχουν ανοιχτούς πομπούς. Εδώ λοιπόν ήταν η κατεύθυνση, πήγαινε προς την Αίγυπτο. Τώρα προσφάτως, πριν από κάποιες ώρες, άλλαξε πάλι πορεία, άλλαξε πάλι ρότα και ανεβαίνει έτσι προς την περιοχή όπου έχει εκδοθεί η ναύτεξ, δηλαδή επιστρέφει στην ίδια νοητή ευθεία, πάρα πολύ απλά βλέποντας και το στίγμα, προς την Ρόδο και εγκύτερα προς την Κασοκαρπαθία και την Κρήτη. Λοιπόν, τώρα μένουμε και πάμε να ακούσουμε το τι υπόθηκε για τα 12 ναυτικά μίλια μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Σεργέη Λαυρόφ. Ο κοινός παρονομαστής είναι ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας. Είναι οι οθωμανικές επεκτατικές βλέψεις της. Στο πλαίσιο αυτό επεσήμανα στον ομολογό μου το ζήτημα του στρατιωτικού εξοπλισμού της Τουρκίας και του γεγονότος ότι ο εξοπλισμός αυτός αποσταθεροποιεί το σύνολο χωρών της περιοχής. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ανάλυση του κυρίου Λαυρόφ για την ρωσική αντίληψη σχετικά με τη Συρία και την Λιβύη. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τον ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη Συρία, υπονομεύοντας τις επιτυχίες κατά του Νταές και για το γεγονός ότι η Τουρκία έχει καταστήσει γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές, οι οποίοι μεταφέρονται σε διάφορες αιστείες προβλημάτων στην περιοχή. Ως προς την απόφαση για το εύρος των χωρικών υδάτων, όπως είπατε, είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης. Η Ρωσία δεν μπορεί να τηρήσει κάποια άλλη στάση εκτός από αυτή που είναι στη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Κάθε μέλος αυτής της σύμβασης μπορεί να καταχωρήσει το έδρος των χωρικών υδάτων έως 12 μίλια, βεβαίως τηρώντας την κοινή λογική και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Αν πρόκειται για κάποια σχέδια των δύο ή παραπάνω χωρών και διασταυρώνονται τα ενδιαφέροντα, αυτό μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων, με συνυπολογισμό και σεβασμό των συμφερόντων του καθενός. Λοιπόν, οι Ρώσοι από τη μία αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο. Από την άλλη, αν κανείς διαβάσει λίγο προσεκτικά τις δηλώσεις, θα καταλάβει ότι φυσιολογικά πατούν πάντα δηλαδή. Όχι μόνο οι Ρώσοι, γενικά όσοι έχουν συμφέροντα στην περιοχή και ειδικά όσοι έχουν business δηλαδή με την Τουρκία, πατάνε σε δύο βάρκες. Ενιωτέ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα, βλέποντας κάποια πλάνα, είναι πλάνα αρχείου δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχουμε κινητοποιήσει δηλαδή ούτε τον πολεμικό μας στόλο, είναι πλάνα αρχείου και καμιά φορά χρειάζεται και αυτή η διευκρίνηση για τα αυτονόητα ενίοτε. Υπάρχει, αν θέλετε, η επιτήρηση από τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως από το πολεμικό μας ναυτικό που έχει αναλάβει έτσι το δύσκολο κομμάτι αυτή την περίοδο. Γι' αυτό λέγαμε ότι νωρίτερα και αυτό το ατύχημα που είχαμε το ναυτικό, δηλαδή εκεί στο Σαλονικό, δεν ήταν ότι καλύτερο. Λοιπόν, υπάρχει η επιτήρηση, υπάρχουν όπως καταλαβαίνετε τα πλοία τα δικά μας, πρακτικά δηλαδή αυτό το τείχος το οποίο έχει να κάνει απέναντι στις προθέσεις και τις κινήσεις των Τούρκων, οι οποίες συνεχίζονται επικοινωνιακός, διότι είχαμε ακόμη μία, αν θέλετε, συνέντευξη χθες στην Άγκυρα, του Ταγί Περντογάν με τον Συντατά, δηλαδή τον εκλεκτό του στα κατεχόμενα, και δεν είναι κράτος, κατεχόμενα δηλαδή, δεν είναι κράτος, δεν είναι καμία υπόσταση καν,
Έτσι, εκτός από ελάχιστους που τα γνωρίζουν, Καταριανοί και κάτι άλλοι περίεργοι, βεβαίως, και ήταν για μία ακόμη φορά προκλητικός στην συμπεριφορά του, λέγοντας θα πάμε να κάνουμε πικνίκ, δηλαδή στα Βαρόσια, στην Αμόχωστο. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία λέγονται, ακούγονται, όπως επίσης πέρα από αυτό το μίσος και η κόντρα που έχει ξεκινήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ναι μεν έχει την στήριξη, τη λεκτική στήριξη των Ευρωπαίων, να δούμε αν θα έχει την ουσιαστική στήριξη, γιατί επαναλαμβάνω, τα πάντα προσμετρούνται με βάση και τα ωφέλη των χωρών. Όλοι κάνουν business με τους Τούρκους. Όλοι κάνουν business με τους Τούρκους και είναι απολύτως φυσιολογικό, διότι η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και πάρα πολλές οικονομίες έχουν επενδύσει στην Τουρκία. Είναι ένας παράγοντας που χρειάζεται εμείς κάποια στιγμή να το αντιληφθούμε για να πορευθούμε αναλόγως. Λοιπόν, και βεβαίως συμβαίνουν όλα αυτά διότι ο τύπος επιχειρεί να εξάγει τα εσωτερικά προβλήματα δίνοντας σε φτωχούς τσάι, είδατε το τι συνέβη δηλαδή, ψωμί του ζητούν, τσάι δίνει δηλαδή, βασιλικό τσάι, όπως το αναφέρει, τσάι του κεφιού δηλαδή, για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία ουσιαστικά έτσι απασχολούν την τουρκική οικονομία. Και βεβαίως, όσοι έχουν ταξιδέψει απέναντι καταλαβαίνουν ότι το μεγάλο μέρος, η πλειοψηφία των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, με την οικονομία, όταν ακούν τον Ερντογάν, κατεβάζουν κάτι γαλλικά καντήλια, αλλά από την άλλη βεβαίως, σε αυτό το καθεστώς που ζεις, υπάρχει μια δυσκολία να προσαρμοστείς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε με την οικονομία, με κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Να δούμε λοιπόν τα βασικά, αν θέλετε, αυτού του προγράμματος Νησίδα, το οποίο εκκινήθηκε η διαδικασία, δηλαδή άνοιξε η πλατφόρμα και υπάρχει μια πολύ μεγάλη γωνία από τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν, να πάρουν αυτή την βοήθεια σε μια πολύ δύσκολη εποχή.